Πάμε για άλλη μια φορά σήμερα να εξερευνήσουμε μια βίλα τριόροφη. Δεν ξέρω αν βλέπετε πίσω μου και αν φαίνεται καθαρά, αλλά το κτίριο αυτό προδιαθέτει σε αμερικάνικες ταινίες τρόμου. Είναι τεράστιο, θα το εξερευνήσουμε μαζί. Πολλά δωμάτια. Πρόκειται για κάποιον ο οποίος ήταν αρκετά πλούσιος και πέθανε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες τις οποίες δεν μάθαμε. Δηλαδή, ψάξαμε να κάνουμε μια έλεγχο για πληροφορίες και δεν μπορούσαμε να δούμε τι. Εικάζεται ότι κάτω από αυτή τη βίλα, αυτό το μεγάλο χτίσμα το οποίο βλέπετε μόνο τη μία μεριά, υπάρχουν υπόγειες σύραγγες και τούνελ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να βρούμε κάτι ή ίσως έστω μία είσοδο. Εάν ίσως βρούμε κάτι και κάνουμε μία έρευνα και μπορέσουμε να μπούμε, καλώς. Αλλά δεν θα ρισκάρουμε να μπούμε κάπου που υπάρχει κίνδυνος κατολίσθησης ή καθίζησης και μετά ποιος θα μας βγάλει από εκεί. Πάμε λοιπόν μαζί να εξερευνήσουμε σιγά σιγά, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, να μπαίνουμε στο υπόγειο. Να βλέπεις τίποτα εκεί? Να δεις κάτι, μίλα, αλλά μην χωριζόμαστε πολύ, ok? Μ' ακούς? Είσοδος, υπόγειο. Ισόγειο. Α, είναι ισόγειο, ναι, σωστά. Δεν ξέρω αν έχει και υπόγειο. Πολλά δωμάτια, χώρι με δωμάτια, εδώ πέρα συνέχεια, έπιπλα παλιά. Να δούμε εδώ ντουλάπες. Δεν φαίνεται να έχει γίνει ιδιαίτερο πλάστιμο στον χώρο, γιατί υπάρχουν ακόμα σίδερα, παντζούρια, ξύλα. Για να δούμε και τα υπόλοιπα. Θέλω να ανοίξει λίγο και αυτή την πόρτα. Θα την ανοίξω μετά, να προχωρήσουμε από εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα δούμε τις κάλες. Ω, πες εδώ. Κεβάτια. Πιάτα. Θα βλέψει και τα πιάτα. Ναι. Στρώματα εδώ, ποιος ξέρει από πότε είναι αυτά, ε. Και εδώ πιάτα, δες. Ποιος ξέρει τι τα κάνουμε αυτά εδώ πέρα? Και ένα κουτάκι. Μαρμελάδα Βερίκοκο. Διαφήμιση, δεν λέω την εταιρεία. Κοίτα, αν έχει... δεν την πω, γιατί δεν πρέπει να δουλεύει πλέον, να ούσεις. Έχει και παντόφλες κάτω το σπίτι, φαίνεται σαν να εγκαταλείφθηκε απότομα. Ναι, φυσικά. Ναι, φυσικά. Και μάλιστα πολύ παλιά. Κοίτα. Είναι παντού και ματάκι και εδώ πέρα πιστεύω. Τι κάνουμε με τα φυσικά σκασμένα όλα τώρα μέσα? Τι βρήκες εδώ πέρα? Άρα υπάρχει υπογείο. Άρα τσακάλια, γι' αυτό σας παίρνω μαζί μου. Ελάτε, ελάτε, πάμε. Ζητάρια, χαμός. Πάμε παραπέρα. Ωχ, δες. Τι τρύπα είναι αυτή? Έχει δωμάτιο εδώ πίσω. Είναι η άλλη πόρτα που δεν είναι. Α, είναι το άλλο δωμάτιο, είπα και εγώ. Ψάρωσα, θα λέω. Κρυφό δωμάτιο, βρήκαμε ακόμα, δεν βρήκαμε. Βλέπεις ότι ο τείχος είναι σκαμμένος εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Κράτα πρέπει να ψάξει για λίγες, στάνταρ. Αυτό πάλι που ψάχνουν οι γιαλίδες μέσα σε σπίτια νεοκλασικά, με ξεπερνάει. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να το κάνουν, τι πιστεύουν ότι θα τις έχουν κρυμμένες εδώ, ας πούμε. Το παράθυρο εδώ κάποιος το ξύλωσε όλο μαζί, προφανώς ήθελα να βγουν στην αρχή. Ότι μετά πώς το φέρνετε? Μήπως συμβολίζει για ένα μίτσο? Είναι συγκεκριμένο κομμάτι κομμένο ακριβώς. Αυτό βλέπω, κάπου ξεκόλλησε. Δεν νομίζω να ξεκόλλησε. Αυτό είναι το πάτωμα, Δημήτρη. Ακριβώς μπροστά σου. Το χάρατε από εδώ μπροστά. Οπότε σίγουρα για λίγο. Μήπως ήταν ένα φρεάτιο εδώ, ρε. Δεν ξέρω τι και να ήταν. Είναι θαμμένο, παιδιά. Δεν πάει παρακάτω. Ναι, εδώ πέρα όπως πατάς πρόσχημα είναι να έχει μια τρύπα κάτω. Αυτό κοιτάω, ναι. Όπου βλέπουμε υπάσματα πρέπει να προσέχουμε. Για πάμε σε αυτήν την πόρτα εδώ, την αριστερή που είδαμε. Άλλο δωμάτιο, άλλος χώρος. Καρέκλες, σπρέι για κοντά. Προφανώς είχε πολύ γιατζάκι. Χαμηλοτάπανο εδώ, ρε. Άρα, συνεχίζουμε. Τι είναι αυτό, ρε. Α,
γυαλίζει. Καρέκλα, για να δω. Λέει, αυτό είναι παιδικό κάτσιμα παλιό. Παιδικό κάτσιμα, κάτσε λίγο. Παλιά εικόνια. Κοίτα τι βρίσκει κανείς. Καλά, ζήτη. Πάμε μέσα, δεξί. Είναι κάτω. Άρα σίγουρα κάτω έχει δρόμο για υπόγειο. Εδώ φίλε ήταν κουζινάκι. Εδώ μέσα να μαγείρουν το προσωπικό. Και πες εδώ. Από το φυτήρα χτιστός. Κουζινάκι. Έχουν πάρει εδώ τα πάντα ό,τι υπήρχε. Και πάλι ένα λάστιχο αυτό. Τι πρέπει να είναι, φίλε. Από το ρυθμιστικό χρονό ή κάτι άλλο. Τι λάστιχο είναι αυτό. Αυτό σου πρέπει να είναι αυτό. Πυρίτσα. Μάρκα. Α, ρετσίνα. Μαλαματίνα. Μαύρο. Τώρα μαύρισα το πάνω που πάλιωσε ή δεν ξέρω. Λογικά λίμα για μαχαίρια. Ωραίο έβριμα. Αν και δεν έχει μείνει καθόλου τίποτα. Αν του αρέσει κάποιον να παλαιώσει. Εδώ είμαστε. Κοίταξε εδώ εγκαταστάσεις λειτουργικές. Μεσολίνα εξωτερική. Είναι και η δουλειά μας, παιδιά. Τι δηλαδή γίνανε μεταγενέστερα. Όχι, όταν γίνανε τότε απλά γίνανε εξωτερικά. Μπορεί και μεταγενέστερα να μην υπήρχε ρεύμα και να βάλανε. Εδώ δεν φαίνεται ούτε τουαλέτα να είναι. Προφανώς χώρος αποθήκευσης. Για πάμε. Για πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να ψάξουμε για υπόγειο. Να ψάξουμε για υπόγειο ή να ψάξουμε για. Από εδώ γυαλίσμα. Ραφ! Έλα! Έλα ρε! Συνεχίζουμε. Από εδώ να κάνουμε τον κύριο πώς μπορούμε να είσαι εδώ. Θα το δούμε τώρα, πρέπει να βγει στην υπόγεια. Να πάμε. Για μωράκι. Καλό είναι να μην τα πειράζω. Ανά είσαι εδώ σπιτιού, ρε. Τα άκουσες? Ναι. Τι ακούστηκε? Καλά, εδώ φυσάει κιόλας σίγουρα ο αέρας, αφού να κάνει πολλά. Ω, δες, στάβλη. Θα πάμε μετά από εκεί. Ελάτε να βγούμε μέσα. Ω, κοίτα εδώ. Θυμίστηκε. Κάτσε, ρε. Εντάξει. Είσαι κομμάτω. Κλείσε εδώ το χτίριο όπως είναι. Φαίνεται. Προφανώς, εδώ πέρα, πρέπει να ήταν είσοδος για το προσωπικό από εδώ. Δες σε κουζινάκι. Κάποιος γκρέμισε εδώ, έφταξε τζάκι, δες, τζάκι. Δες πόρτες. Πολύ πόρτα, στενή διάδρομη. Ω, εκεί ρε ίσως. Να πάμε από εκεί. Wow! Κοίτα μάρμαρο. Για εκεί την εποχή. Κοίτα πόρτα. Παλάτι. Κάτσε να δούμε και εδώ και να συνεχίσουμε. Σιγά ρε. Με τρόμαξες. Σιγά. Επιτέλους δεν είχαμε και μια τουαλέτα. Εσύ γιατί τρόμαξες. Πάνω στην πόρτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Κοίτα εδώ φίλε, τι σημαίνει. Wow. Τι λες ρε φίλε, έλα εδώ. Δεν έχει όμως να κατέβεις. Κοίτα μέχρι πάνω. Καλά, αυτός που έχει αυτό το σπίτι πρέπει να έχει πολλά λεφτά. Για πάμε κατά εδώ. Δες εδώ κάποιος πήγε να σπάσει την πόρτα. Από εδώ πρέπει να φύγει. Έλα να δεις καμάρα εδώ, κοίτα. Το ποτιστικό είναι ακόμα πάνω και ένα σπουργητάκι. Όλο το μπαλκόνι έξω πλακάκι. Φίλε, πολλά λεφτά για εκείνη την εποχή. Ράφα, μα δεις τίποτα από εσένα μας. Δημήτρη, εδώ έχει κι άλλη πόρτα. Έχει. Κι άλλη. Α, όχι, είναι αυτή η πόρτα. Που πήκαμε. Ναι. Δεν κάνει λίγο άντρα. Κοίτα σου τώρα εδώ μπορώς. Κοίτα εδώ. Φαινομένο. Ναι.
Φίλε, αυτό το σπίτι θα μπορούσα να μείνω. Αλλά δεν σκαμπασμένο έτσι. Τα δωμάτια. Να δούμε λίγο το τζάκι από εδώ και μετά δούμε τα δωμάτια. Δεν ανοίξουμε τα δωμάτια. Ιδιαίτερα ευρύπορα για την εποχή, ε. Δες τώρα, μία πόρτα πάνω στην άλλη και πόρτα είναι πόρτα. Κάνε μπάνιο εδώ, το είχε και μπανιά, αλλά το πήρα να το ξεδώσαμε, έτσι. Έλα λίγο να δούμε και αυτό το δωμάτιο εδώ. Πρέπει να το πάμε να δείξουμε το λουτζάκι. Αντιπληκτικό. Και μπαλκόνι. Από εδώ που ήρθαμε είναι. Να πάμε. Έχει κι άλλο υπόγειο έτσι. Θα κατεβούμε. Έχει υπόγειο. Είναι πολύ μεγάλο. Θα κατεβούμε. Πώς θα κατεβείς το υπόγειο. Μήπως έχει ξεχωριστεί η ζωή. Δεν ξέρω, μην ξέρω τι να πάει. Δεν αγάπη στο τζάκι. Κοίτα εδώ, ρε φίλε, να κάθεσαι στο τζαγάκι σου. Παράθυρα τρία μεγάλα. Και τζάκι. Ωπ, άκουσες κάτι. Έλα μαζί μας, μην... Πλανητής. Μην με αγχώνεις. Απίστευτο. Κοίτα. Ρε Ραφ, σήμερα. Κοιτάω καμινάδας πλαίσια. Δείγμα ισχύως και πλούτου, έτσι. Άστο, και είναι το πιο άνθρωπος που δεν έχει τράλασμα. Πάμε στις χάλες να δούμε, ό,τι έχει δωμάτιο. Όχι, είναι από εκεί στην κουζίνα βγαίνει. Α, κουζίνα, ναι, από εκεί. Πάμε για πάνω ορόφο. Φύγαμε. Πού είναι στις χάλες. Εδώ, ευθεία. Ναι. Λοιπόν, πάω πρωτός. Ναι, ένας-ένας λίγο γιατί. Όχι, δεν είναι χτιστές όλοι τα πράγματα. Ωραία. Ναι, μην το χτυπαστάς, δεν χρειάζεται. Δεν θα πέσει. Ε, δεν θέλω να το μάθω. Ράφελα, ρε. Το στοιχείο μου. Είναι το λογικό πίνακας. Και αυτοματάκια μου. Καλά. Μυρίζει ξύλο και να είσαι καλή ποιότητα ξύλο. Ω, πάμε από εκεί, θα δεις μετά. Ένα τζάκι φιλέ. Το ξυλώνεις και πας σπίτι σου. Μην ανοίξεις, δεν γίνεις κόσμο. Ανοιχτά είναι μεγάλα. Κάτι μαύρα σακούλες από εκεί. Και δεν μ' αρέσω. Πάω να ζω μετά. Πώς γίνεται αυτό το μπάνιο να είναι μεγαλύτερο από το κάτω. Έτσι σου φαίνεται. Το άλλο είχε. Έχει μπάνιο. Αριστερά στο δωμάτιο, Δημήτρη. Θα πάω. Δες. Οχ. Εντάξει. Και άλλο ένα δείγμα. Τη βλέπεις ζωγραφισμένη την 5α, έτσι. Πού τη? Μπροστά σου. Πού χτύπησε το χέρι σου. Ναι. Έχουν μια τάση σου μας αφαταμένα να ζωγραφίζουν τέτοια πράγματα. Έχεις το καναπέ. Ναι. Τα χέρια. Τι. Μπορεί να μας χρειαστεί. Δεν πήρα το δικό μου σήμερα. Και άλλη μία κουζίνα εδώ, με ένα σπέσιαλ από την πυρά. Ωραία, φίλε. Απορρυπαντικά, πύρες, φωτιστικό, δεν επιβίωσε. Στην προσπάθεια. Έλα. Μπαλκόνι, έτσι. Για πάμε να δούμε λίγο. Βλέπει τους στάβλους, απλά δεν φαίνονται από την κάμερα. Τώρα. Κάτσε εδώ. Χτύπα λίγο. Ναι, φαίνονται. Θα πάμε και από εκεί. Από την φορά φαίνονταν αλλιώς. Αυτό τώρα δεν είναι τεπόζιτο για νερό προφανώς.
Ποιος ξέρει γιατί. Για ζεστό δεν νομίζω. Αυτή η πόρτα είναι εδώ πέρα. Η τουαλέτα. Ναι, και την τουρκική κιόλα. Να σα πείσουμε το φως. Δεν είδαμε το δωμάτιο στα αριστερά. Πάμε εκεί. Με αγχώνει λίγο το θέμα στατικότητας. Τι εννοείς? Σταθερότητας εννοείς? Στατικότητας. Βγάλε την μπαταρία της αγώνας. Όλο μάρμαρο κάτω, έτσι. Και μάρμαρο, κοίτασε το μάρμαρο. Μέχρι πάνω, κοίτα. Φανταστικό, εδώ πρέπει να έχει πολλά περιστέρια, γιατί βλέπω. Ρε φίλε, πρέπει να σπιταρώνω αυτό. Και λυπάμαι. Εδώ μπορείς να το κάνεις μια πολύ ωραία βιβλιοθήκη. Θες να πάω λίγο από την άλλη, γιατί από εκείνο το χωριό και φαίνονται φακή. Τι θέλουμε? Από εκείνο το χωριό και φαίνονται φακή. Ε, τώρα τι να κάνουμε, αγαπητοί. Θα πάμε από εκεί. Πάμε από τα ράτσα. Δεν βλέπω το υπόγειο. Εντάξει, τα ράτσα είσαι. Δεν το κάναμε περιμετρικά. Το κάνουμε περιμετρικά τώρα. Πάντα σου λέω σου όλο τη φλεσία. Βγάζω ξαναβάλω. Πάτα πάω. Λοιπόν, κατεβαίνουμε και κάνουμε περιμετρικά μια αναζήτηση για να δούμε το χώρο. Εάν βρούμε είσοδο για το υπόγειο, γιατί δεν μπορεί όλο αυτό το κτίριο να μην έχει τουλάχιστον ένα λεύτα. Πάντω φανταστική, κοίταξε εδώ, ξύλο. Αυτό σκέφτηκε τώρα να το λεύσει έτσι. Κάποια στιγμή θα το γυαλίζανε από πάνω, γιατί το γυαλιστό θα ήταν wow. Μήπω δεν ήταν. Όχι σπίτι ήταν, δεν πιστεύω να ήταν κάτι άλλο σε νοσοκομείο ή κάτι τέτοιο. Απλά αυτό που το είχε πρέπει να είναι τρελάδεκτο. Τώρα είμαστε ισογείο. Ναι. Πώς θα κατεβούμε λίγο. Προχώρα ευθεία, ναι. Να βγούμε από τις κεντρικές σκάλες. Κάτι γιατί κάτι θύμισε. Ωπα, πρόσχε εδώ γιατί βλέπω. Φεύγουν το πράγμα. Να αυτό εννοούσε στατικότητα. Πάμε. Θα το πούμε από τις σκάλες. Ναι. Από εδώ. Εδώ δεξιά σου. Φαντάζομαι. Νομίζω... Κοίτα, είμαστε στην κεντρική πόρτα τώρα. Πίσω μας είναι, όχι, δεν είναι. Πίσω μας είναι. Δεν έχει τίποτα. Πίσω μας είναι. Να την άλλη μεριά. Κάτσε, δεν πήρε, να πάμε στέλνω. Καλά. Εδώ. Συνεχίζει αυτό δεξιά. Όχι, θα βγούμε από εδώ δεξιά και θα βγούμε από πίσω. Δεν πήρθαμε, από την κουζίνα. Κοίτα, οι σκάλες εδώ ήτανε. Κάποτε. Ναι, έτσι που πήγαμε δεν ήταν. Ναι, οι σκάλες είναι στην κουζίνα. Η κουζίνα είναι από εδώ. Τι εκεί πάλι έχουν σπάσει τοίχο. Αυτό που σπάνε τους τοίχους με προσπερνάει. Εφημερίδα κολλημένη. Με δύο λόγια. Το διοικητικό της εθνικής κομματικής. Ειδικά εδώ ευθεία πρέπει να είναι σκάλες. Όπω φίλε, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει την κάμερα τα πληξίματα και όλα. Τι θα γίνει μέσα να έρθει. Η πόρτα σε αυτό το φίλο είναι αυτό. Άντε, θα πάω στο κεφάλι σου. Άντε, θα κεφάλι σου. Πάμε γύρω-γύρω. Βεβαίως. Πάμε να δούμε το υπόγειο και μετά πάμε στους άλλους. Κοίτα, πριν παρατηρήσαμε άλλο ένα κτίριο το οποίο. Πίτσο, και από εδώ έχει σε λέγεται κτίριο. Που έχει? Ναι, ρε. Έλα, ρε τσακάλι, μπράβο. Πού το?
Εδώ αριστερά έχει παράθυρο κάτω. Προχώρα. Κάτω ρε. Κάτω εδώ αριστερά. Και εδώ έχει πόρτα. Τι ήταν εδώ. Ένα πίνακα έχει. Όρθιο είναι κλειστό λέει. Οκ. Εδώ θα γίνει εξεκίνηση. Πέτρα, αυτούς τους έβγαλε. Αυτό δεν μου φαίνεται καθίδι. Πάμε στο παράθυρο εκείνο. Ναι. Γιατί από εδώ δεν έχει. Εκεί δεν είναι υπόγειο, είναι εκεί που είμαστε το παράθυρο, ρε. Όχι, εδώ κάτω είναι. Για πάνε να δούμε. Πώς εγγόν το έχει. Πάτα. Το βλέπεις. Ναι ρε, είναι κάτω που είμαστε. Τώρα θα το ανοίξω. Σίγουρα. Ναι, χίλια τα χίλια. Ένα άκρη να περάσω. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Δημήτρη, ξέρεις τι γίνεται. Από εκείνη την πλευρά είναι ίσια. Και από εδώ το έδαφος είναι λίγο πιο ψηλά. Οπότε από εκείνη είναι ισόγειο και από εδώ είναι, φαίνεται σαν ημιυπόγειο. Για αυτό είναι ο πρώτος χώρος που μπήκαμε μέσα. Έλα, δεν πήρα το αρχείο μαζί μου. Πλάτη μαζί του. Ναι, ένα κάτι παράθυρα βλέπω. Να ρε, εδώ είναι το τσιμέντο που μου λέγατε ότι βγήκε από κάτω. Να, το βλέπω, ακούς. Ναι, ναι. Είναι το τσιμέντο που λέγαμε ότι βγήκε από έδαφος. Λοιπόν, την ξερανισή μας, στο υπόλοιπο μέρος του οικοπαίδου, η έκταση όλου του οικοπαίδου είναι γύρω στα 25 στρέμματα, από ό,τι μου είπαν. Και έχει και σταύλους και τα λοιπά. Θα προσπαθήσουμε να τους βρούμε. Πάμε. Εδώ δεν ξέρω πόσο πολύ είναι έναν άνθρωπο. Βάσει τα φώτα που βλέπω δεν νομίζω. Μάλλον από σου ήγητο. Ναι, μάλλον από σου ήγητο. Μ' αρέσουν να πεις τη μόνη. Λίρα, βρήκες τίποτα. Τίποτα, μια παλιά δουλάφα. Α, εδώ έχει κρεβάτι. Δουλάφα, εντάξει, εννοείται έχει ελευθερωθεί. Δεν έχει μείνει ούτε γραμματόσημο. Ξύλα προφανώς για να κάψουν να σταθούν κάπου. Τι γράφουν όλα αυτά, έχει πάρα πολλά τσουβάλια. Το έχεις παρατηρήσει έτσι. Ναι. Δες λίγο τι γράφουν, μήπως μάθουμε την ιστορία. Να τα αναζητήσουμε στο Google. Ναι. Πιστοποιημένος. Σπόρος. Κιδεύ. Σπόρο παραγωγή. Σπόρο παραγωγή. Σπόρο παραγωγή, ναι. Θα το δούμε μετά. Για πάμε. Πάμε δεξιά στους σταυλούς. Έτσι να βγούμε μπροστά για να. Έλα από εδώ. Πάμε λίγο στο γρήγορο εδώ γιατί τα φάτα μου είναι μαγιά. Έχει το νου σου, έχει το νου σου για καταπακτή. Όπου μπορούμε καταπακτή να κατεβούμε. Φαίνεται πιο πολύ για γκαράζ παρά για στάβλος. Η στάβλη ήταν δεξιά που είδαμε, εκείνη γκρεμισμένη. Δεξιά δεν είδαμε κάτι γκρεμισμένα πράγματα, ναι. Ήταν στάβλη. Τι. Θα είχε καταπαχθεί, ρε. Προφανώς γκαράζ. Και εδώ πέρα μάλλον κάποιος έβαλε μελίσια. Πάνω στις... Τώρα θα βρούμε. Όλο είναι κούφιο. Ένα δωμάτιο ακόμα. Τίποτα ιδιαίτερο. Πάμε από το πίσω να δούμε τι έχει.
για να δούμε τα πάνω. Ναι. Κάτσε ρε. Με κούνησε ολόκληρο. Πάμε και δεν μαζευόμαστε. Από εδώ πρέπει να κατεβαίνεις στους τάβλους. Εδώ δεν έχει τίποτα. Δεν έχει χάλες. Κάποιος έκοψε εδώ το φράχτη και μπήκε από εδώ πέρα. Έκοψε τα χώρα. Και δεν έχει κάτι άλλο γύρω. Για πάμε. Θα κάνουμε μια φτακτική εδώ κάτω. Να δούμε πάνω στην πλάκα. Δεν είναι απαραίτητο. Όχι, καλύτερα και εγώ λέω όχι. Είναι νύχτα, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται τίποτα αστικά. Αυτά λοιπόν φιλαράκια μου για σήμερα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για άλλο ένα επεισόδιο. Δεν καταφέραμε να βρούμε κάποια καταπακτή για το υπόγειο, τον υπόγειο χώρο. Προφανώς και θα υπάρχει. Δεν μπορεί σε όλο αυτό το μεγαθύριο με τόσα πολλά χρήματα να μην υπάρχει υπόγειο. Ίσως να υπάρχει κάποιος λόγος που είναι κρυφή αυτή η καταπακτή. Έχω πληροφορίες, θα ρωτήσω και θα μάθω ίσως σε κάποιο άλλο επεισόδιο πού μπορούμε να βρούμε αυτή την είσοδο. Τώρα οι εικασίες που είναι και πάρα πολύ πιθανό γιατί το κτίριο αυτό βρίσκεται πάνω σε ένα λόφο. Ένα λόφο του οποίου η έκταση όλου του κτήματος είναι γύρω στα 25 στρέμματα. Βασικά όχι όλου του κτήματος, του λόφου. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιο υπόγειο. Και είναι πάρα πολύ πιθανό γιατί υπάρχει και κοντά ένα λατομείο. Ίσως υπήρχε κάποια έξοδος διαφυγής, ίσως κάποιο θησαυροφυλάκιο, ίσως κάτι. Μείνετε μαζί μας και θα τα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε μαζί το μυστήριο αυτό.